Σούζεν έχει σκοράρει ο Βέλπε. Θα πρέπει να τονιστεί από την αρχή το ότι η Leverkusen, θα λέγαμε η έκπληξη του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στερείται των υπηρεσιών του Clinton Wheeler, του καλύτερου παίκτη της, ο οποίος είναι τραυματισμένος και δεν... Ενώ είδαμε ένα τρίποντο του Τόμιτς, το οποίο ξεσηκώνει περίπου τους 4 με 5.000 θεατές που βρίσκονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Κάναρ Τζόνσον τώρα εδώ με αντίπαλο τον Μπέρι. Φέρστερ, Τζόνσον, Κοκ, Βέλπ και ο Χάρνης που έκανε την ενέργεια αυτή. Και από πλευράς του Ολυμπιακού, Τόμιτς, Πασπαλιές, Γάλας, Τάρλατς και Μπέρι. Τον αγώνα διευθύνουν εδώ είναι ο Κοκ, ο οποίος υπέπεσε στο φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ της Leverkusen και το οποίο σφύριξε ο Σλοβάκο διαιτητής Πέτερ Σούντεκ. Έγινε η επαναφορά της μπάλας από τον Σιγάλα στον Τάρλατς, αυτός άφησε στον Τόμιτς. Ο Τάρλατς με αντίπανο τον Βέλπ. Μέχρι στιγμής οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν βέβαια πολλούς πόντους στο ενεργητικό τους, αλλά θα πρέπει να τονιστεί. Εδώ ένα άστοχο σούτ του Πάσπαλιε και ένα φάουλ του Βέλπ στο επιθετικό του Σιγάλα, που θα πρέπει να τονιστεί ότι έχουν πάρει ήδη αρκετά επιθετικά rebound οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχουν πάρει ήδη 3 επιθετικά rebound και 3 αμυντικοί όσοι το time out. Οι παίκτες παίρνουν τις θέσεις τους για να επαναφέρει από πλάγια ο Πάσπαλιε. Κοντά μου βρίσκεται ο Βασίλης Κουντής, ο οποίος θα μας εμπλουτίσει τη μετάδοση με τα στοιχεία εκείνα που θα έλεγα ότι μόνο εκείνος θυμάται και ξέρει. Ενώ στον αγωνιστικό χώρο βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο οποίος θα μας ενημερώνει για αυτά που συμβαίνουν κοντά στους πάγκους. Το άστοχο σουτ, το rebound μετά το άστοχο σουτ κέρδισε ο Κοκ, ο οποίος μαρκάρεται από τον Σιγάλα, ενώ πάνω στο Φέρστερ είναι ο Τόμιτς. Μαντουμάν λοιπόν η άμυνα του Ολυμπιακού και φάουλ του Τόμιτς, όπως φυρίζει ο Σλοβάκος Σούντεκ. Εδώ ο Τόμιτς που υποπίπτει στο πρώτο του φάουλ και σε επανάληψη η φάση στην οποία χρεώθηκε ο Μίλαν Τόμιτς με το πρώτο του φάουλ. 2-4 τα φάουλ μέχρι στιγμής. Ο Χάρνης, ο αρχηγός της ομάδας της Leverkusen, από τον Φέρστερ η μπάλα στον Κάναρ Τζόνσον, από τον Φέρστερ στον Κοχ και ο Βέλπ προσποιούμενος στον Τάρλατ σημειώνει άλλους 2 πόντους. Είναι ο μοναδικός σκόρερ της Leverkusen μέχρι στιγμής, ενώ υπολείπονται 16 λεπτά για το τέλος του πρώτου μέρους, 16 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Ο Τόμιτς για τον Μπέρι που βγαίνει αρκετά μακριά από την ρακέτα. Έχει αντίπαλο τον Κάναρ Τζόνσον στον Πάσπαλι. Και πάλι για τον Μπέρι. Μεγάλη πίεση στον Αμερικανό του Ολυμπιακού, αλλά αυτός καταφέρνει να σκοράρει. Είναι το δεύτερο καλάθι του Walter Berry και το σκορ 7-4, ενώ υπολείπονται 15 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Και εδώ έχουμε ένα φάουλ του Walter Berry στην προσπάθεια του Βέλπ να καρφώσει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Εδώ το πρώτο, ο Μπέρι με το πρώτο του φάουλ, όπως μας δείχνει ενδεικτικά η πινακίδα από την στατιστική υπηρεσία του κυρίου Γαλάνη. Christian Βέλπ, 29 χρόνων, 2 μέτρα και 14, μείωση του σκορ σε 7-5. Θα πρέπει επίσης να σας τονίσω το ότι οι οδηγίες του Dirk Bauerman, είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Christian Βέλπ, είναι ένα double team τόσο στον Πάσπαλι όσο και στον Μπέρι που θεωρεί τους μοναδικούς κινδύνους για το καλάθι του. Από τον Σιγάλα η μπάλα στον Τόμιτς, Πάσπαλι για τον Σιγάλα, Τόμιτς κοντά του ο Φέρστερ και να εδώ προσπάθησε ο Μπέρι, έκανε μια περίτεχνη ενέργεια, το follow του Τάρλατς ήταν άστοχο. Θα έλεγα ότι γενικά μέχρι στιγμής ο Τάρλατς είναι άτυχος. Ο Κάναρ Τζόνσον σουτάρει για 2 πόντους και έχουμε προβάδισμα της Leverkusen ακριβώς με την λήξη του πενταλέπτου. 7-8 λοιπόν το σκορ του πενταλέπτου με προηγούμενη την ομάδα της Leverkusen που σήμερα με την έλλειψη του Clinton Wheeler έχει έρθει. Μάλλον έχει δηλώσει 9 παίκτες για τον αγώνα. Ο Χάρνης στο αμυντικό rebound. Γρήγορα ο Κοχ.
Έχουν επιστρέψει όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Κόχ στον Βέλπ. Είναι κάποια ζώνη η άμυνα του Ολυμπιακού με τον Τάρλατς μπροστά, 3-2 είναι, ο οποίος όταν χρειάζεται μπαίνει και στο κέντρο της ζώνης του. Έγινε ένα φάουλ από τον Τάρλατς στην προσπάθεια του Βέλπ να μπει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεύτερος όμιλος και αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας του Ολυμπιακού για, για τις λιγοστές ελπίδες που το απομένουν για πρόκριση στη φάση των 8. Από τον Φέρστερη μπάλα στον Κοχ, κοντά του ο Χάρνης για το σκριν. Φέρστερ προς στιγμήν έκλεψε ο Μπέρι, η μπάλα μας κατέληξε στον Κοχ. Κάναρ Τζόνσον κάνει τον έλεγχο της μπάλας. Φέρστερ, τα δευτερόλεπτα κυλούν, κάτι λιγότερο από 10 για την εκδήλωση επίθεση από πλευράς Λεβερκούζεν. Πολύ ωραία η προσπάθεια του Μπέρι και έτσι το καλάθι δεν μπήκε από τον Βέλπ, ενώ ο Τόμιτς εδώ έχασε άλλο ένα lay-up. Και φρυδιασμός 2-1-1, Φέρστερ και Χάρνης, και το κόψιμο αυτό του Σιγάλα χρεώθηκε με φάουλ από τον Σλοβάκο. Βλέπουμε εδώ τον Σιγάλα και σε επανάληψη νομίζω ότι κόβει καθαρά την μπάλα, βεβαίως. Δεν ξέρω κατά πόσον είχε επαφή με το σώμα του ο Σιγάλας επάνω στον Φέρστερ. Εν πάση περιπτώσει χρεώθηκε με φάουλ ο Σιγάλας. Και η πρώτη αλλαγή εδώ ο Γιώργος Λιμιάτης που πήρε τη θέση του Μίλαν Τόμιτς. 7-10 λοιπόν το σκορ, 13 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Κάποια διστοκή από πλευράς Ολυμπιακού. Σε 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα έχει πετύχει μόνο 7 πόντους. 7-11 το σκορ. Και ενώ η Λεβερκούζεν έχει κάνει Λουκά ένα σερί 0-7. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 7-4 και τώρα βρίσκεται 4 πόντους πίσω, 7-11. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι είναι εκείνο που φταίει στην επίθεση του Ολυμπιακού. Να το double team επάνω στον Πάσπαλη. Από τον Σιγάλα η μπάλα προς τον Μπέριχ χάθηκε προς τη μήνα. Αλλά ο Πάσπαλη τώρα ευστοχή σε σου 3 πόντων, μείωση της διαφοράς στον 1 πόντο, 10-11. Και ενώ έχω την εντύπωση ότι και η Μπάγκερ γύρισε την άμυνά της από μεν του μεν σε ζώνη, αλλά βέβαια είναι. Το πρώτο τρίποντο του Πάσπαλη ήταν μια καλή πρώτη επιλογή για τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει και η απάντηση βέβαια από τον Κάναρ Τζόνσον. Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι πιθανώς ο Γερμανός προπονητής, ο Ντέρκ Μπάουερμαν, έχει δώσει εντολές στον Τζόνσον να σουτάρει και από μακριά, μια και υπάρχει αυτή η ικανότητα, για να μην υπάρχει η πίεση των ψηλών του Ολυμπιακού μέσα στη ρακέτα του. Να εδώ το follow από τον Τάρλατς και πάλι μείωση του σκορ σε 12-14 μετά το τρίποντο του Τζόνσον. 12,5 λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος του ημιχρόνου χάθηκε, μάλλον έγινε λάθος πάσα, ο Μπέρι με τον Λιμιάτη στον ευρυδιασμό, κόπηκε το σουτ του Λιμιάτη νομίζω με φάουλ. Από τον Χάρνης η μπάλα στον Κοχ. 4 παίκτες του Ολυμπιακού έχουν επιστρέψει, έτσι δεν εκδηλώνεται ευθυδιασμός από πλευράς Λεβερκούζεν. Να ο Χάρνης όμως προσποιείται και το κόψιμο αυτό του Τάρλατς χρεώθηκε με φάουλ από τον Ελβετό διαιτητή, τον Λέμαν, εδώ ο Τάρλατς. Σε επανάληψη θα έλεγα ότι κάνει φάουλ ο Χάρνης, έχει προβάλει το δεξί του χέρι για να αποφύγει τον Τάρλατς, κάτι που συνηθίζουν οι παίκτες και βέβαια δεν χρεώνουν αντικειμενικά θα έλεγα οι διαιτητές. Εδώ έγινε, θα μπορώ να πω ότι έγινε φάουλ από τον Χάρνης, ο οποίος βέβαια θα σουτάρει 2 βολές. Και ενώ το σκορ είναι 12-14, έχουμε μία αύξηση της διαφοράς στους 3 πόντους, 12-15, 12 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Η δεύτερη βολή από τον Χένινγκ Χάρνης, τον αρχηγό της ομάδας της Λεβερκούζεν. Είναι εύστοχος και σε αυτή τη βολή, όπου η ομάδα της Λεβερκούζεν έχει να παρουσιάσει 5 στις 5 βολές, λοιπόν ένα ποσοστό 100%, ενώ ο Ολυμπιακός δεν έχει σουτάρει ακόμη σούτ από την γραμμή των φάουλ. Να η ζώνη 3-2 και πάνω στον Πάσπαλε βγήκε το καινούργιο πρόσωπο στην πεντάδα, εδώ ο Ντέρκ Μπάουερμαν, ο προπονητής της Λεβερκούζεν, ο Μόριτς Κλάιν Μπρόκχοφ,
με το νούμερο 4. Ζάρκο, οι φίλοι του Ολυμπιακού που σήμερα, όπως σας είπα στην αρχή της μετάδοσης και σε επανάληψη, το φάουλ που πήρε ο Ζάρκο Πάσκαλ. Είναι περίπου 4.000 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από τον Σιγάλα η μπάλα στον Πάσπαλη. Λιμιάτης, γρήγορη βέβαια η κίνηση της μπάλας περιφερειακά. Να το λάθος από τον Μπέρι, έκλεψε ο Χάρνης. Αστοχή και φάουλ επιθετικό οπωσδήποτε από τον Μπρόκχοφ επάνω στον Πάσπαλη. 6-6 τα φάουλ, 12-16 το σκορ, 11,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Πάντως είναι γεγονός, Λουκά, εκείνο που επισήμανες και εσύ στην αρχή, επειδή ο Μπάρμαν έχει εκπεφρασμένη άποψη για τα επιθετικά του Ολυμπιακού, είναι προφανές σε κάθε επίθεση του Ολυμπιακού ότι προσπαθεί να παγιδεύσει, που λέμε, τον Μπέρι και τον Πάσπαλη με δύο παίκτες, δηλαδή με τις, δίνοντας βοήθεια στο μαρκάρισμα των παικτών αυτών. Απόρρια αυτής της βοήθειας ήταν το λάθος που έκανε προηγουμένως ο Μπέρι, την προσπάθειά του να πασάρει. Και βέβαια αυτό παρουσιάζεται επειδή δεν τολμούν οι άλλοι παίκτες να εκδηλώσουν επιθέσεις. Ο Μπέρι εδώ πήρε φάουλ πάλι από τον Μπρόκχοφ, ο οποίος θα λέγαμε ότι θα μπορεί να διεκδικήσει και ρεκόρ. Στον χρόνο που αγωνίζεται έχει υποπέσει σε 3 φάουλ. Έτσι ο Μπέρι θα εκτελέσει την πρώτη βολή της ομάδας του Ολυμπιακού από τη γραμμή των φάουλ. 12-16 το σκορ. 11 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ο Μπέρι είναι εύστοχος, φτάνει στους 5 πόντους. Και είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή και πάλι μείωση του σκορ στους 2 πόντους. Ενώ ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου με πληροφορεί ότι ο Μπάουερμαν συνέστησε στον Μπρόκχοφ να παίζει πιο προσεκτικά, γιατί θα τον χρειαστεί στη συνέχεια του αγώνα. Και βέβαια τα 3 φάουλ δεν είναι κάποιο στοιχείο που ενθαρρύνει τον προπονητή να τον κρατήσει μέσα στον αγώνα. Φάουλ από τον Πάσπαλη επάνω στον Χάρνης, όπως φύριξε εδώ ο Ελβετός διαιτητής, ο Λέμαν, ο Φίλιπ Λέμαν. 7-7 τα φάουλ, 14-16 είναι το δεύτερο φάουλ του Πάσπαλη. Βλέπουμε σε επανάληψη την φάση στην οποία χρεώθηκε ο Πάσπαλη με φάουλ. Η επαναφορά στον Βέλπ και τώρα η μπάλα στον Χάρνης. Προσποίηση του Κόχ να φύγει από τον Τόμιτς. Η μπάλα κατέληξε στον Τζόνσον. Μπέρι επάνω του, ο Τζόνσον όμως παρά την πίεση του Μπέρι καταφέρνει να σκοράρει για άλλη μια φορά. Έχει φτάσει στους 7 πόντους ο Κάνα Τζόνσον με 2 στα 3 σουτ 2 πόντων, ενώ έχει ευστοχίσει και σε μια προσπάθεια σουτ 3 πόντων και ο Πάσπαλι εδώ απαντάει. 16-18, είδαμε και τα ποσοστά στις προσπάθειες των σουτ του Πάσπαλι. Χάρνης για τον Μπρόκχοφ, Βέλπ που είναι έξω από το τρίποντο, Κοχ προσποίηση, προσπαθεί για τρίποντο και τα καταφέρνει. Να λοιπόν που η Leverkusen παίζει, θα έλεγα, συντηρητικά, όποτε μπορεί βγαίνει στον εφηδιασμό, αλλά γυρνάει αρκετά την μπάλα και έχει πολύ καλά ποσοστά σε όλες τις προσπάθειες, τόσο σε σουτ 2 όσο και σε σουτ 3 πόντων. Ο Τάρνατς αφήνει την μπάλα στο καλάθι, παρακάμπτοντας την αντίσταση του πανύψηλου Κρίστιαν Βέλπε, και μείωση του σκορ στους 3 πόντους, 18-21. Μπήκαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους. Αργά-αργά στην επίθεση για άλλη μια φορά η Leverkusen με τον Χάρνης για τον Κοχ. Χάρνης, Βέλπ που και αυτό σουτάρει από μακριά, είναι και αυτός εύστοχος. 55% το ποσοστό της ομαδικής ευστοχίας σε σουτ 2 πόντων της Leverkusen, 67% σε σουτ 3 πόντων και 100% σε σουτ από την γραμμή των φάουλ. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Ο Τάρνας δεν τα κατάφερε, πήρε όμως το επιθετικό rebound τον Μπέρι. Θα πρέπει να μετρήσει το καλάθι του Μπέρι. Βεβαίως, έτσι δείχνει ο Λέμαν, και εδώ ο Βέλ που υπέπεσε στο τρίτο του φάουλ, για να μειώσει ο Ολυμπιακός σε 20-23 και να δούμε σε επανάληψη την προσπάθεια του Μπέρι που είχε ευτυχή κατάληξη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και εδώ η αλλαγή του Μπάουερμαν, ο Μέγερ. Ο Σβεν Μέγερ, και αυτό ένας πολύ ψηλός παίκτης, 20χρονος, 2 μέτρα και 10. Ο Μπέρι στην μία επιπλέον βολή
εξακολουθεί να είναι εύστοχος από την γραμμή των φάλων. Ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που ξητάρει προσωπικές βολές. Κοχ, 21-23. Και φάουλ του Τόμιτς, ο οποίος ξαναπήρε τη θέση στην πεντάδα του Ολυμπιακού, αντικαθιστώντας τον Λιμνιάτη. Και μία συν μία βολές του Γιώργου Σιγάλα, ο οποίος και ξανακάθεται στην καρέκλα της γραμματείας για να αντικαταστήσει τον Τόμιτς. Βλέπουμε εδώ τον Γιώργο Σιγάλα που ξαναμπαίνει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Κοχ, ο Μίκαελ Κοχ, 27 χρόνων, 1,92. Εύστοχος και αυτός, συνεχίζεται το σερί των εύστοχων ελευθέρων βολών από την Leverkusen. Και να η πρώτη χαμένη, αλλά πήρε το επιθετικό rebound ο Μέγερ. Αδράνησαν εκεί Σιγάλας και Τάρλατς, πετάχτηκε ο Μέγερ, πήρε το επιθετικό rebound και είναι βέβαια και το τρίτο φάουλ του Dragan Tarlats. Προβλήματα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και ένα επιπλέον πρόβλημα ότι ναι μεν η Leverkusen δεν έχει ένα μεγάλο της αστέρι εδώ στον Πειραιά σήμερα, τον Clinton Wheeler, αλλά από την άλλη πλευρά και ο Ολυμπιακός στερείται των υπηρεσιών του Αργύρη Καμπούρη. Ο Παπαδάκος που τώρα επιστρατεύεται από τον Γιάννη Ιωαννίδη δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, άλλωστε έχει να παίξει πολύ καιρό και προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό. Και έτσι λοιπόν και ο Ολυμπιακός θα λέγαμε ότι με τα τρία φάουλ του Τάλατς είναι γυμνός κατά το καλάθι. Κατά το καλάθι. Και οπωσδήποτε ο Βασίλης Κουντής επεσήμανε την απουσία του Καμπούρη, που διακρίνεται για το πάθος του και με το οποίο πάθος ξεσηκώνει τόσο συμπαίκτες όσο και τους φιλάθλους και φίλους του Ολυμπιακού σε όσους αγώνες αγωνίζεται. Dirk Bauermann, φάουλ, 21-26, προηγείται η Leverkusen με 5 πόντους, 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Ακόμα βεβαίως είναι πολύ νωρίς και άλλωστε η εξέλιξη του σκορ δεν μας δίνει το δικαίωμα να φτάσουμε σε τέτοιες εκτιμήσεις. Ωστόσο ο Ολυμπιακός, εκτός από την νίκη που είναι εκ των ουκ άνευ για να διατηρήσει ζωντανές επίδεσεις του, χρειάζεται για κάθε ενδεχόμενο και μια νίκη και μια διαφορά μάλλον 4 πόντων για να υπερκαλύψει το 66-63 του Θάλατο Πάτκα και να μείνει ζωντανός αυτό που λέγαμε. Άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμα μεγάλο μάτι την ερχόμενη εβδομάδα εδώ με τη Ρεάλ. Έχει ένα μαραθώνιο αγώνων με τη Ρεάλ, με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, με τον Πανιόνιο, με την Ορτέζ εκτός, και θα πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσει από την με νίκη στο σημερινό αγώνα, οπωσδήποτε για να ελπίζει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να έχει και τις δυνάμεις για τις διεκδικήσεις του στο Ελληνικό Πρωτάθλημα. 23-26 με τον Μπρόκχοφ. Κάνα Τζόνσον, ο Μπρόκφορφ έφυγε από την προσοχή του Λιμνιάτη. Το rebound τον Μπέρι, γρήγορα ο Πας πάλι στον ευδιασμό και σούταρε υπέροχα παρά την πίεση του Τζόνσον, μείωση στον ένα πόντο. Εδώ ο Ζάρκο Πάσπαλιο και νέο κλέψιμο από τον Σιγάλα. Δεν έγινε όμως ευδιασμός, η μπάλα στον Μπέρι από τον Λιμνιάτη. Λιμνιάτης και πάλι γύρισε την μπάλα παρά το ότι βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση. Άστοχος ο Σιγάλας. Και φάουλ του Παπαδάκου. Επιθετικό φάουλ του Παπαδάκου, όπως δείχνει ο Φίλιπ Λέμαν. Να εδώ ο Γιώργος Παπαδάκος. Η ατολμία που σας έλεγα προηγουμένως, αγαπητοί τηλεθεατές, των συμπαικτών, των Μπέρι και Πάσπαλιε, που παρά το ότι βρίσκονται πολλές φορές, μια και η προσοχή είναι στραμμένη ακριβώς αυτούς τους δύο σκόρερ του Ολυμπιακού, δεν τολμούν να σουτάρουν από πολύ ευνοϊκές θέσεις. Άλλωστε ουσιαστικά το σουτ για το οποίο ετοιμαζόταν Λιμιά της Κερδίσας ήταν lay-up. Βεβαίως, ήταν σε απόσταση 2 μέτρων θα λέγαμε από το καλάθι, αλλά δεν το τόλμησε, προτίμησε εδώ στην μπάλα στον Σιγάλα που και εκείνος σούταρε άστοχα από πολύ κοντά. Ο Μέγερ είναι άστοχος, στο rebound του Παπαδάκος. Χρειάζεται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός της υπηρεσίας του Παπαδάκου. Εδώ ο Πάσπαλιας σε μια περίτεχνη ενέργεια, πήρε και το επιθετικό rebound. Έπεσαν επάνω του Χάρνης και Μέγερ, έχασε την μπάλα. Από δοκιμασίες τους διαιτητές που δεν σφύριξαν κάτι υπέρ του Ολυμπιακού. Και εδώ το νέο πρόσωπο στην πεντάδα της Leverkusen, ο Ντόιστερ Τόμας, σκοράρει και αυτός συνεχίζοντας τα υψηλά ποσοστά της ομάδας της Leverkusen.
25-28. Παπαδάκος πολύ μακριά από το καλάθι. Μπέρι για τον Σιγάλα. Λεμιά της. Έχει τραβηχτεί όλη η άμυνα της Leverkusen κάτω από τη γραμμή του φάουλ. Ο Σιγάλας τολμά. Είναι άστοχος. Ο Μέγερ στο rebound. Από τον Κόχ η μπάλα στον Χάρνης, που μπήκε γρήγορα προς το αντίπαλο καλάθι. Και βέβαια βλέποντας μπροστά του τον Μπέρι έκανε βήματα. Πολύ σωστό το σφύριγμα του Λέμαν. Όσο και αν απορεί και αν δεν δέχεται το σφύριγμα αυτό ο Χάρνης, ήταν σωστό. Λιμιάτης. Η άμυνα της Leverkusen είναι man to man, αλλά με μεγάλη προσοχή, όπως είπαμε, στους Μπέρι και Πάσπαλιο. Σιγάλας, Λιμιάτης, Μπέρι και τώρα Πάσπαλιο. Δύο παίχτες επάνω του και τρίτος βγήκε ο Ντόιστερ. Άστοχο το σούτ, στο rebound το Χάρνης. 6,5 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, πριν από το τέλος, συγγνώμη, του ημιχρόνου, ο Κάναρ Τζόνσον σε άλλο ένα τρίποντο. Να λοιπόν ένα μυστικό όπλο του Μπάουερμαν. Έχει 2-2 τρίποντα. Και 25-31, η μεγαλύτερη διαφορά από την αρχή του αγώνα, στους 6 πόντους, μπροστά η Leverkusen. 6 λεπτά περίπου πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Πάσπαλε για τον Σιγάλα. Λιμιάτης για τον Πάσπαλε και φάουλ του Τζόνσον. Δεν δέχεται ο Κάναρ Τζόνσον το φάουλ. Βλέπουμε εδώ τον Αντώνη Σταμάτη και τον Μίλαν Τόμιτς, ενώ σε επανάληψη που μας δείχνει βεβαίως έκανε φάουλ ο Κάναρ Τζόνσον με την προβολή του ποδιού του, προσπαθώντας να κλείσει την τελική γραμμή, την baseline, στον Ζάρκο Πάσπαλε. Ο Γιάννης Ιωαννίδης πέρασε λοιπόν στον αγώνα τον Αντώνη Σταμάτη, ένα καθαρό σουτέρ. Ενώ οπωσδήποτε καλύτερο σουτέρ από τον Λιμιάτη είναι ο Μίλαν Τόμιτς, γιατί πρέπει να βρει λύσεις εκτός από τους Πάσπαλιε και Μπέρι. Εύστοχος ο Πάσπαλιε, μείωση στους 5 πόντους, 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, 26-31 το σκορ. 10-10 τα φάουλ για Ολυμπιακό και Leverkusen. Άστοχος και να το follow από τον Μπέρι, δύο ανέλπιστοι πόντοι. Και μείωσε του σκορ στους 3. Είδαμε εδώ τον Walter Berry. Είναι πεισματάρης ο Αμερικανός. Έχει πολύ γρήγορη κίνηση των χεριών του. Κάτι που δεν μπορούν να προβλέψουν οι αντίπαλοι του. Κάναρ Τζόνσον. Έρχεται να πάρει το επιθετικό rebound προς τη Μίνο Μέγκερ. Κλείνουν πάρα πολύ ωραία εκεί ο Παπαδάκος με τον Berry και πέφτει με την μπάλα έξω. Ο Τζόνσον εδώ που διαμαρτύρεται. 5 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Σε επανάληψη, εδώ ο Μέγερ που κάθεται πάνω στη γραμμή και βέβαια έδωσε κατοχή ο Σούντεκ, ο Σλοβάκος διαιτητής στην ομάδα του Ολυμπιακού, και νομίζω πάρα πολύ σωστά. Μίλαν Τόμιτς για τον Σταμάτη. Τόμιτς και πάλι για τον Παπαδάκο που ψάχνει να βρει κάποιον. Ο Τόμιτς τολμά για 3 πόντους. Η μπάλα δεν του κάνει το κέφι. Στο rebound έχουν κερδίσει πάρα πολλά αμυντικά rebound οι παίκτες της Leverkusen. Έχουν πάρει 10 αμυντικά rebound και 4 επιθετικά, ενώ ο Ολυμπιακός έχει 7-7. Μέγερ και φάουλ επιθετικό, προσπαθώντας να περάσει από τον Παπαδάκο, όπου δεν ξέρω κατά πόσον έγινε. Ναι, είναι η προσπάθεια όταν ο επιθετικός παίχτης χτυπάει με τον ώμο του στο κέντρο του σώματος, του θώρακα θα λέγαμε, του αντιπάλου, χρεώνεται αυτή η προσπάθεια με επιθετικό φάουλ, όπως λένε οι διαιτητές. 28-31 το σκορ, ο Μπέρι. Και εδώ ο Παπαδάκος προσπαθώντας να καρφώσει, θα λέγαμε ότι έβγαλε την μπάλα από το καλάθι της Leverkusen. Το 28-31 παραμένει, η πάσα του Κόχ πάνω στον Τόμιτς και γρήγορα ο Μίλαν Τόμιτς στο lay-up, το οποίο ήταν άστοχο, αλλά ο Μπέρι με follow κατάφερε να σκοράρει. Για να δούμε. Όχι, έχει δώσει βολές. Δύο βολές στον Μίλαν Τόμιτς εδώ, επάνω στον Ντόιστερ. Και 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα. 28-31 το σκορ και ένα νέο. 4-38 για το τέλος του πρώτου μέρους. Έχει όμως επιτύχει λίγους πόντους. Εδώ ο Μίλαν Τόμιτς που έχει πετύχει 3 πόντους με ένα τρίποντο. Είναι άστοχος στο φάουλ.
75% η ευστοχία των παικτών του Ολυμπιακού με 6 στις 8 βολές. Το 28-31 παρέμεινε, τώρα έγινε 29-31. Και ο Κοχ σε ρόλο playmaker με τον Τζόνσον να αγωνίζεται καθαρά έξω από το καλάθι της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Χάρνης σουτάρει με αντίπαλο τον Σταμάτη, ο οποίος υποβείται σε φάουλ, μετράει το καλάθι και μία επιπλέον βολή για τον Χένινγκ Χάρνης. Εδώ θα λέγαμε ότι σφύριξε ένα φάουλ φάντασμα ο Σλοβάκος Σούντεκ. Δεν ακούμπησε καθόλου ο Σταμάτης τον αντίπαλό του. Το χέρι του βέβαια έφτασε κοντά στον Χάρνης, αλλά δεν έγινε φάουλ. 29-33 το σκορ και τώρα 29-34. Και πάλι στους 5 πόντους η διαφορά του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν, η οποία εξακολουθεί να μείνεται με man-to-man. Αρκετά έξω βγαίνει ο Πάσπαλ για να πάρει την μπάλα, έχει σαν αντίπαλο τον Ντόιστερ. Παπαδάκος για τον Σταμάτη ψάχνει να βρει, θα λέγαμε, χωρίς να απειλεί το αντίπαλο καλάθι, κάποιο συμπαίκτη του στήριγμα για να δώσει την μπάλα. Έτσι τολμάει από πολύ μακριά ο Πάσπαλιε. Δεν τα καταφέρνει. Χάθηκε προς στιγμή ο έλεγχος από τον Χάρνης. Ξανακέρδισε την μπάλα. Ίσως θα μπορούσε να έχουν δοθεί και να έχει δοθεί double triple. Το τρίποντο του Χάρνης άστοχο. Κλέβει ο Πάσπαλιε γρήγορα με αντίπαλο τον Τζόνσον. Φτάνει στο καλάθι της Λεβερκούζεν και με αυτό το λέει up, φτάνει στους 10 προσωπικούς πόντους, μειώνει τη διαφορά στους 3. 10 πόντους ο Πάσπαλι, 11 ο Μπέρι. Και από εκεί και πέρα, τους άλλους 10 πόντους έχουν πετύχει ο Τόμιτς και ο Τάρλατς με 2 στις 2 βολές. Ένα φάουλ εδώ από τον Σταμάτη. Να δούμε. Ναι, είναι από το... Όχι, είναι από τον Γιώργο Παπαδάκο. Ναι, είναι το δεύτερο φάουλ του Παπαδάκου, ο οποίος δεν έχει προσφέρει και πολλά με την έως τώρα παρουσία του στον αγώνα. Γι' αυτό και ο Γιάννης Ιωαννίδης ετοιμάζεται να περάσει έναν μαχητή μέσα στον αγώνα, τον Μπάμπη Παπαδάκη, που τον βλέπουμε εδώ. Ενώ αποσύρεται ο Αντώνης Σταμάτης. Ίσως να περάσει έξω από το καλάθι ο Ζάρκο Πάσπαλιε και να περάσει κάτω από το καλάθι ο Μπάμπης Παπαδάκης. Έτσι θα πρέπει να γίνει. Στις θέσεις λοιπόν στην περιφέρεια ο Τόμιτς, ο Πάσπαλιε και πιθανώς ο Μπέρι. Το σκορ είναι 31-35, 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Τόμιτς κρίνει από τον Παπαδάκο, το Μίτς ελευθερώθηκε αλλά μακριά από το καλάθι. Πάσπαλι προσπαθεί να περάσει τον Κάναρ Τζόνσον και ο Σούντεκ σφυρίζει βήματα, πιστεύω ότι έγιναν. Διαβασμένη λοιπόν και η Λεβερκούζεν για τις... και για τα συστήματα του Ολυμπιακού και για τις κινήσεις, θα έλεγα, του κάθε παίκτου και ιδιαίτερα των δύο πιο επικίνδυνων παίκτων, του Μπέρι και του Πάσπαλι. Χάρνης, 31-35, 2-39, 2 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Ο Ντόιστερ είναι άστοχος, στο επιθετικό ριμπάουντ τον Μέγερ που διώχνει την μπάλα και αυτή πηγαίνει στον Χάρνης. Αυτός γρήγορα σαν σφαίρα μπήκε στο καλάθι του Ολυμπιακού. Δύο νέοι πόντοι από τον Χένινγκ Χάρνης που έφτασε στους 7 πόντους. Και νέα επίθεση από πλευράς Ολυμπιακού. Ενώ απομένουν 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 31-37. Μπέρι Πάσπαλι. Ο Τόμιτς σουτάρει από πολύ μακριά, είναι εύστοχος. Οπωσδήποτε χρειαζόταν ένα τέτοιο καλάθι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για να μην βρεθεί να υπολείπεται στο σκορ από την αντίπαλό του. Να ξεσηκωθούν λίγο οι φίλοι του Ολυμπιακού που την παρουσία τους έχει τόσο ανάγκη η ομάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό αγώνα. Η μπάλα χάθηκε από τον Παπαδάκη, ο οποίος φαίνεται απογοητευμένος εδώ από την κατάληξη της φάσης αυτής. Έτσι έχουμε λοιπόν ανανέωση
της επίθεσης από πλευράς Leverkusen. 39 δευτερόλεπτα για να έχουν δικαίωμα της επίθεσης οι παίκτες της Leverkusen από τα χέρια του Παπαδάκη, όπως είπαν τώρα οι διαιτητές, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν πέρασε καθόλου χρόνος από το out που έγινε προηγουμένως, από την πλάγια επαναφορά. Μέγερ, Ντόιστερ και τώρα Χάρνης για τον Κοχ. Από τον Ντόιστερ στον Τζόνσον και φάουλ Παπαδάκη. Να ο μαχητής που βέβαια θα γίνει στόχος οπωσδήποτε τώρα των διαιτητών. Εδώ σε αυτή την επαφή χρεώθηκε με φάουλ ο Μπάμπης Παπαδάκης, που ετοιμάζεται να εκτελέσει μία σε μία βολές βέβαια ο Κάναρ Τζόνσον. Στους 3 πόντους η διαφορά, βλέπουμε εδώ τα ποσοστά του Τζόνσον, που είναι άστοχος και παίρνει εύκολα το rebound τον Μπέρι. 1-28, 1-25 τώρα. Ο Τόμιτς αργά-αργά, πολύ μακριά στον Παπαδάκη. Τόμιτς, Μπέρι. Από τον Πάσπαλιε στον Τόμιτς και πάλι στον Πάσπαλιε, που τολμάει να μπει στο αντίπαλο καλάθι. Έπεσε πάνω του ο Ντόιστερ, ενώ κοντά του βρισκόταν και ο Μέγερ. Ντόιστερ στο δεύτερο του φάουλ και μία σε μία βολές, 13-12 τα φάουλ, αρκετά και από τις δύο ομάδες. Σε επανάληψη το φάουλ του Ντόιστερ επάνω στον Ζάρκο Πάσπαλιε. Στους 10 πόντους ο Μαυροβούνιος του Ολυμπιακού. Άστοχος σε αυτή τη βολή, 7 στις 9, τώρα 7 στις 10 και 70% το ποσοστό ευστοχίας από τη γραμμή των φάουλ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, 57 δευτερόλεπτα. Το 37-34 παραμένει υπέρ της Leverkusen. Στο rebound ο Τόμιτς, Πάσπαλι, Τόμιτς και πάλι, που χώθηκε στην αντίπαλη άμυνα. Εξυπνότατα ο Μίλαν Τόμιτς. Στον ένα πόντο η διαφορά, έχει όλο τον χρόνο ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά στο ημίχρονο. Κάναρ Τζόνσον, 32 δευτερόλεπτα. 18 ο χρόνος που υπολείπεται για να εκδηλωθεί επίθεση από πλευράς Leverkusen. Στο επιθετικό rebound, άλλο ένα, η παίκτες της Leverkusen. 6 τα επιθετικά rebound, αλλά την ώρα που έπρεπε. 13 δευτερόλεπτα ο χρόνος που απομένει. Έσβησαν τα χρονόμετρα των 30 δευτερολέπτων όπως έπρεπε να γίνει. Χάρνει στην αντίπαλο τον Πάσπαλιε. Έξω η μπάλα στον Μέγερ που σουτάρει πολύ μακριά. Είναι άστοχο το επιθετικό ο Χάρνης. Θα πρέπει να δώσει νέα πνοή στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που του λείπει. Το καλάθι κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Η πόντη δηλαδή κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Η μπάλα για την ομάδα του Ολυμπιακού, μια και δεν πήρε το μέγιστο ύψος στο τζάμπολ που έκαναν οι διαιτητές. Επαναφέρει ο Πάσπαλιε για τον Τόμιτς. 36-37 επαναλαμβάνω το σκορ του πρώτου μέρους. Μόλις άρχισε το δεύτερο, 19 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Πάσπαλιε εδώ, ο Τάρνατς, και να μπροστά ο Ολυμπιακός. 38-37 με το καλάθι αυτό του Τάρνατς. Εδώ απογοητευμένος κατά κάποιο τρόπο ο Μπάουερμαν, ο προπονητής της Leverkusen. Κοχ για τον Βέλπ, κοντά του ο Τάρλατς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρεωθεί με φάουλ. Ο Βέλπ οπωσδήποτε εκμεταλλεύεται το ότι ο αντίπαλος του έχει 3 φάουλ και κατάφερε να σκοράρει, και πάλι μπροστά η Leverkusen με ένα πόντο. 38-39. Σιγάλας για τον Μπέρι. Από τον Τόμιτς στον Σιγάλα. Τόμιτς που σουτάρει για 3 πόντους, άτυχος θα λέγαμε, καλό το σουτ. Κοχ για τον Τζόνσον στον Φέρστερ και τώρα Χάρνης. Κοντά του ο Σιγάλας, μόλις σταμάτησε την τρίπλα ο Χάρνης κατάφερε όμως να περάσει τη λόπ πάσα στον Βέλπ, στον πανύψηλο Βέλπ, και από τον Κοχ στον Τζόνσον, γρήγορη πάσα. Επιθετικό rebound από τον Βέλπς, η μπάλα στον Τζόνσον και άλλο επιθετικό rebound από τον Βέλπ. Ήρθε όμως ο Μπέρι να λύσει αυτή την πολιορκία. Από τον Τόμιτς η μπάλα στον Σιγάλα,
Μπέρι που δεν παίρνει το φάουλ από τον Τζόνσον. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Χάρνης. Μερικοί υποστηρίζουν ότι όλο το μάτς είναι τα 5 πρώτα λεφτά του δευτέρου μέρους. Να δούμε ποιον θα αναδείξει νικητή αυτή η διάρκεια στο δεύτερο ημίχρονο. 18 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, το σκορ παραμένει 38-39, με ένα πόντο λοιπόν προηγείται Λεβερκούζεν του Ολυμπιακού. Και να το τέταρτο φάουλ του Dragan Tarlats, του άπειρου Dragan Tarlats, του νεότατου, που ενώ είχε κλείσει καλά τον αντιπαλό του, στο τέλος της προσπάθειάς του, να δούμε εδώ, με το σώμα του κάνει φάουλ. Χρεώθηκε λοιπόν με το τέταρτο φάουλ και να ο Γιώργος Παπαδάκος, που φάνηκε με σφιγμένα τα δόντια. Ας ελπίσουμε ότι θα προσφέρει αυτό που περιμένουν, που περιμένει τόσο ο προπονητής του όσο και οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Κάναρ Τζόνσον για τον Φέρστερ, στον Χάρνης επάνω ο Σιγάλας. Ο Φέρστερ σουτάρει για τρεις πόντους, πολύ άτσαλο το σουτ. Ο Σιγάλας δεν είδε τον Πάσπαλια που είχε φύγει στον εφηδιασμό, άλλαξε την μπάλα με τον Τόμιτς. Τελικά ο Πάσπαλια πήρε την μπάλα και να δούμε ποιος χρεώθηκε με φάουλ. Χρεώθηκε με φάουλ Λουκά, ένας από τους πέντε που έσπευσαν να αποτρέψουν τον Πάσπαλια από την εκδήλωση της επιθετικής ενέργειας. Και οι πέντε έσπευσαν να... Είναι χαρακτηριστικό, αυτό βεβαίως δεν το έκρυψε από την αρχή, το βλέπουμε εδώ. Ναι. Σε ένα συνικό τείχος, πού να ξεφύγει ο Πάσπαλια. Βεβαίως. Επίθεση λοιπόν με τον Σιγάλα, τον Τόμιτς τώρα, τον Μπέρι. Ο Ντόιστερ πήρε θέση στην πεντάδα της Λεβερκούζεν. Ο Μπέρι σκοράρει, φτάνει στους 13 πόντους, με αρκετά καλά ποσοστά. Και μπροστά ο Ολυμπιακός και πάλι από δοκιμασίες στους παίκτες της Λεβερκούζεν. Κλέβει ο Μπέρι στον εφηδιασμό, προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Τόμιτς. Σούταρε άτσαλα από τον Βέλπι, μπάλα γρήγορα στους συμπαίκτες του και εφηδιασμός από πλευράς Λεβερκούζεν. Σταμάτησε ευτυχώς ο Πάσπαλια τον Τζόνσον. Από τον Κοχ η μπάλα έξω στον Βέλπι που έμεινε σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Κοχ που σουτάρει χωρίς πίεση για τρεις πόντους, είναι άστοχος. Σιγάλας γρήγορα για το αντίπαλο καλάθι. Και ένα πολύ όμορφο καλάθι από τον Γιώργο Σιγάλα και τρεις πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Να λοιπόν το ξέσπασμα των πρώτων λεπτών του δευτέρου μέρους. Δεν έχουν περάσει 3,5 λεπτά και ο Ολυμπιακός είναι 3 πόντους μπροστά. Ο Ολυμπιακός που έχει συμπληρώσει ένα σερί 11-2 πόντων της Λεβερκούζεν από τα τέλη του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι Γερμανοί είχαν προηγηθεί με 31-37 και έδειχναν να ελέγχουν το μάτς. Και εδώ ένα πολύ όμορφο επιθετικό φάουλ που παίρνει ο Μίλαν Τόμιτς από τον Κοχ, για να σταματήσει άλλη μια επίθεση της Λεβερκούζεν και να έχει την δυνατότητα ο Ολυμπιακός να αυξήσει περισσότερο τη διαφορά, που αυτή τη στιγμή είναι 3 πόντοι και ενώ υπολείπονται 16,5 λεπτά. Τόμιτς χώνεται ξεφεύγοντας από τον Κόχ, έπεσε πάνω του ο Βέλπε σε βοήθεια του συμπαίκτη του, έκοψε το σούτ του Τόμιτς και έτσι ξεκινάει από την αρχή μια καινούργια επιθετική προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού, με τον Πάσπαλια που επανέφερε στον Μπέρι, από τον Τόμιτς στο Σιγάλα. Σιγάλας, Τόμιτς και τώρα Μπέρι, που ξέφυγε από τον Τζόνσον και συνεχίζει να είναι εύστοχος στους 5 πόντους η διαφορά. Ενθουσιασμός στους εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και σπέβδει ο Πάουερμαν να ζητήσει time out, βλέποντας την τροπή αυτή του παιχνιδιού. Ο Κοχ στο Τζόνσον, ήρθε πάνω του ο Πάσπαλια, του ξέφυγε όμως η μπάλα. Χάρνης Βέλπε και ο Κοχ σουτάρει από πολύ μακριά. Στο ριμπάντο ο Παπαδάκος. Γρήγορα ο Τόμιτς στον Μπέρι και παίρνει φάουλ από τον Κοχ. 44-39, 5 πόντους μπροστά, 15 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα και έχουμε time out που ζήτησε ο Πάουερμαν σε επανάληψη το φάουλ που κέρδισε ο Μπέρι. Η κακή, η ατυχία θα λέγαμε του Ολυμπιακού, να έχει 4 φάουλ τόσο γρήγορα.
Πάσπαλιε που σουτάρει. Στο rebound ο Χάρνης δυνατά. Να δούμε τώρα, πλησιάζουμε το πρώτο πεντάλεπτο. Εκείνο που σας έλεγα για το ότι μάλλον θα καθοριστεί το ποιος θα είναι ο νικητής. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα διατηρηθεί η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, η διαφορά των 5 πόντων, και ίσως να, μάλλον θα πρέπει να μεγαλώσει ακόμη. Και εδώ πάρα πολύ ωραία η πίεση του Μπέρι, άστοχο το σούτ του Τζόνσον, και από τον Σιγάλα η μπάλα στον Μπέρι που σουτάρει με αυτόν τον παράξενο τρόπο. Η μπάλα καταλήγει στον Τζόνσον. Δεν τολμάει ο Τζόνσον να επιχειρήσει εμβλιασμό. Είχαν γυρίσει αρκετοί αντίπαλοι του, αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού. 14 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Σκορ λοιπόν πρώτο πενταλέπτου 44-39. Και φάουλ του Σιγάλα, ο οποίος διαμαρτύρεται στον Φίλιπ Λέμαν. Κάποιοι διαξυφισμοί εκεί μεταξύ Σιγάλα και Χάρνης. Ο Φίλιπ Λέμαν εδώ βεβαίως αγκαλιάζει ο Σιγάλας τον αντίπαλό του, και πολύ σωστά οι διαιτητές φύριξαν την ενέργεια του αυτή. Ως αντικαονικινά όμως που έδωσαν τα χέρια όταν περνάνε τα νεύρα, οι αθλητές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε. Ο Κόξ τον Ντόιστερ για τον Βέλπε. Ο Παπαδάκος κάνει καλή δουλειά, έμεινε όμως μόνος του ο Κόξ, ξεχάστηκε κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Μείωση της διαφοράς στους 3 πόντους, 44-31. Ο Μίλαν Τόμιτς έχει φάει κάποια αγωνιά στο πρόσωπο. Τώρα για κάθε πρόσωπο υπάρχει ένα καινούριο μπικ. Εδώ ο Μίλαν Τόμιτς. Δεν του παρεσχέθησαν οι πρώτες βοήθειες για να μην γίνει αλλαγή υποχρεωτικά. Από τον Τόμιτς η μπάλα στον Σιγάλα. Μπέρι. Μόνος του Παπαδάκος. Έρχεται ο Βέλπ δυνατά, ο Παπαδάκος βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει και το σκορ 46-41, στους 5 πόντους και πάλι διαφορά. Βέλπ, Ντόιστερ για τον Χάρνης. Ντόιστερ, Βέλπ, Χάρνης. Και από τον Κοχ στον Βέλπ και πάλι μπάλα. Ο Κοχ χώθηκε για άλλη μια φορά μέσα στην άμυνα του Ολυμπιακού και σκοράρισε. Να που ο Κοχ δίνει τις βοήθειες εδώ που δεν μπορούν να σκοράρουν ο Τζόνσον με τον Χάρνης. Μειώθηκε λοιπόν η διαφορά στους 3 πόντους και πάλι, 46-43. Από τον Σιγάλα στον Παπαδάκο, ο οποίος σουτάρει από το ύψος του φάουλ, δεν τα καταφέρνει και στη συνέχεια υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ. Εδώ ο Παπαδάκος φτάνει και αυτός στα 3 φάουλ. Σε επανάληψη η κατάληξη του σουτ του Παπαδάκου και το φάουλ το επιθετικό επάνω στον Βέλτο. Κοχ που πέτυχε τα δύο τελευταία καλάθια από πλευράς Leverkusen, κρατάει την ομάδα του σε μικρή διαφορά από τον Ολυμπιακό. Από τον Χάρνης και πάλι στον Κοχ. Χάρνης για τον Τζόνσον. Κοχ και φάουλ του Τόμιτς. Σε επανάληψη, όχι, είναι φάουλ του Walter Berry με την προβολή αυτή του ποδιού του, του tackling που επιχείρησε για να κόψει όχι την μπάλα αλλά την πορεία του αντιπάλου του προς το καλάθι. Ο Τζόνσον βγάζει για τον Κοχ. Το rebound τον Berry και γρήγορα ο Τόμιτς. Έχουν όμως επιστρέψει όλοι οι παίκτες της Leverkusen και η προβολή του ποδιού του Κοχ σταματάει την μπάσα του Τόμιτς για να επαναφέρει ο Πάσπαλιε με ανανέωση του χρόνου των 30 δευτερολέπτων. Τόμιτς για τον Σιγάλα. Και πάλι Τόμιτς. Εκεί έχει γίνει φάουλ από ένα σφύριξο διαιτητής, τους Μπέρι και Ντόιστερ. Εδώ ο Μπέρι, καθόλου ευχαριστημένος από την απόφαση αυτή των διαιτητών. Θα έχουμε τζάμπολ τώρα. Και φτάνει στο τρίτο του φάουλ ο Walter Berry και τρίτο φάουλ βέβαια και ο Ντόιστερ.
διεκδίκησε τις μπάλες στο τζάμπολ από τους δύο παίκτες που υπέπεσαν στο φάουλ. Χρειάθηκαν από ένα φάουλ. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής της αέριας μονομαχίας. Είναι ο Μπέρι, αλλά η μπάλα καταλήγει τελικά στον Τόμιτς μετά από παρέμβαση του Τζόνσον. Ο Ντόιστερ τώρα έχει αναλάβει τον Πάσπαλι. Θα έλεγα όχι και τόσο αθλητικά. Follow του Παπαδάκου και στη συνέχεια του Μπέρι και πάλι διαφορά στους 5 πόντους. Ο Μπέρι έχει φτάσει στους 17 πόντους. Βέλπε για τον Ντόιστερ. Ο Χάρνης πιέζεται δυνατά. Πάρα πολύ ωραία, ο Παπαδάκος κατέβασε την μπάλα από τον Πάσπαλι γρήγορα στον Τόμιτς. Να δούμε, θα αυξηθεί η διαφορά των 5 πόντων. 11 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Μεγάλη συμπαράσταση των φίλων του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από τον Σιγάλα το σουτ. Ο οποίος είναι εύστοχος, να που πρέπει να τολμά ο Γιώργος Σιγάλας. Σε ορισμένους αγώνες έχει δείξει μεγάλη ικανότητα στο σκοράρισμα. Και να δούμε, ο Γιάννης Ιωαννίδης ετοιμάζει και πάλι. Είδαμε το σκορ 50-43, σε 7 πόντους η διαφορά. Και πάλι τον Dragan Tarlac. Από τον Τζόνσον η μπάλα στον Βέλπε. Πολύ καλά φρουρείται από τον Παπαδάκο. Καταφέρνει όμως ο Βέλπε να σκοράρει. Θα λέγαμε ότι ήταν τυχερός στην προσπάθειά του αυτή. Δεν είχε οπτικό πεδίο στο καλάθι του Ολυμπιακού. Τα κατάφερε όμως. Ο Τόμιτς πιέζεται τώρα πολύ δυνατά από τον Κοχ. Και πάλι μείωση της διαφοράς στους 5 πόντους. Μπέρι. Τόμιτς. Βγήκε από τα σκρίν ο Πάσπαλι. Τόμιτς, Σιγάλας. Δύο παίχτες επάνω στον Πάσπαλι. Περνάει ανάμεσά του, σκοράρει. Να λοιπόν που βρίσκει τον τρόπο παρά το ασφυκτικό μαρκάρισμα που του γίνεται ο Ζάρκο Πάσπαλι. Να δώσει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του 7 πόντων. Ας ελπίσουμε ότι θα διατηρηθεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να μην δεχτεί καλάθι ο Ολυμπιακός. Πλησιάζουμε στο δεκάλεπτο, 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Το σκορ 52-45. Από τον Βέλπ η προσπάθεια και διώχνει ο Ντόιστερ εκεί που είναι ο συμπαίκτης του. Άλλο ένα επιθετικό rebound της Leverkusen. Ένα άλλο αδύναμο σημείο της ομάδας του Ολυμπιακού. Εδώ το φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Σιγάλας προσπαθώντας να μαρκάρει τον Χάρνης. Και πάλι λοιπόν μέσα στον αγώνα ο Dragan Tarlac, τον βλέπουμε εδώ στη θέση του Γιώργου Παπαδάκου. 7 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός, 6-4 τα φάουλ, ενώ υπολείπεται ένα δεκάλεπτο για το τέλος του αγώνα. Στα 3 φάουλ έχει φτάσει και ο Γιώργος Σιγάλας. Χάρνης με τον Σιγάλα. Για τον Φέρστερη μπάλα πήρε τη θέση του Κοχ. Τζόνσον έρχεται να βοηθήσει ο Τόμιτς εκεί. Κλέβει ο Σιγάλας με τη βοήθεια του Τόμιτς, ο εφηδιασμός. Και κάρφωμα από τον Γιώργο Σιγάλα. Ξεσηκώνει λοιπόν με το καλάθι αυτό ο Γιώργος Σιγάλας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους φίλους του Ολυμπιακού. Κλέβει ο Τόμιτς και παίρνει φάουλ ενώ σκοράρει κιόλας. Και η διαφορά φτάνει στους 11 πόντους, 56-45. 56-45 λοιπόν, στο δεκάλεπτο σχεδόν. Να εδώ το κλέψιμο του Τόμιτς από τον Φέρστερ. Περνάει και μπροστά το σώμα του στην προσπάθεια του Φέρστερ να τον προλάβει. Σκοράρει με τον τρόπο που είδαμε και κερδίζει και φάουλ. Αν μη τι άλλο, αποτέλεσμα της πολύ καλής αμυντικής επίδοσης του Ολυμπιακού. Αυτή η επιτυχία του να ξεφύγει με διαφορά 11 πόντων, που μπορεί να γίνουν και 12, και εδώ Λουκά θα πρέπει να επισημάνουμε για κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος που βλέπει το μάτσα από την τηλεόραση. Την καταπληκτική άμυνα του Walter Berry πάνω στον Τζόνσον, ο οποίος Κάναρ Τζόνσον στα 10,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ενώ πραγματικά τώρα η διαφορά παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της 12 πόντους. Ο Κάναρ Τζόνσον λοιπόν στα 10,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δεν έχει σκοράρει ακόμα απέναντι στον Walter Berry. Οι παίκτες στην Leverkusen εξακολουθούν να είναι άστοχοι. Οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στην κατοχή της Leverkusen μετά από τη διεκδίκηση του rebound.
πράγματι ο Μπέρι εδώ είναι η διεκδίκηση του rebound από τον Τάρλατς και τον Ντόιστερ. Η μπάλα δόθηκε για την Leverkusen. Ο Μπέρι ο οποίος βοήθησε εδώ και τους συμπαίκτες του όταν ξέφυγαν και εδώ βήματα βέβαια του Τζόνσον. Θα λέγαμε ότι τον έχει εκμηδενήσει τον Τζόνσον ο Μπέρι. Ο Τζόνσον έχει μείνει στους 11 πόντους. Νομίζω ότι είναι όσοι οι πόντοι που είχε κάνει, ναι, που είχε κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι έχει ευστοχήσει σε 2 προσπάθειες για σουτ 2 πόντων στις 7 που έχει κάνει μέχρι τώρα. Ο Τόμιτς σουτάρει με θάρρος, με θράσος θα λέγαμε, πολύ μακριά για 3 πόντους. Το 57-45 παραμένει. Βέλπε για τον Ντόιστερ. Κοχ που σουτάρει και αυτός για 3 πόντους. Στο rebound, το μακρινό rebound ο Σιγάλας. Από τον Τόμιτς γρήγορα η μπάλα στον Μπέρι. Στον Πασπαλιέ. Αυτός βλέπει τον Μπέρι που καρφώνει για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η διαφορά και βέβαια δεν έχει τι άλλο να κάνει πόντα αντιδράσει ο Dirk Bauerman και ζητάει το δεύτερο του time out ενώ υπολείπονται 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα σε επανάληψη το κάρφωμα του Μπέρι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Είπαμε προηγουμένως για την καλή άμυνα που δίνει ευνηδιασμούς. Οι 8 τελευταίοι πόντοι του Ολυμπιακού είναι από ευνηδιασμούς, από κλεψίματα και τώρα το κάρφωμα του Μπέρι. Να επαναλάβουμε ότι ο Τζόνσον ακόμα σιωπά στο δεύτερο ημίχρονο και βέβαια ότι ο Ολυμπιακός ήδη έχει πάρει και το συν 10 απέναντι στη Leverkusen. Και έχω την εντύπωση μετά την νίκη τη χθεσινή της ορτές, μήπως ο Ολυμπιακός αναθεωρεί στα σχέδιά του και προσπαθήσει πια να βγάλει έξω από την υποτιθέμενη σίγουρη τετράδα τη Leverkusen και όχι την ορτές. Εδώ ο Μέγερ που δεν κατάφερε, έπεσε πάνω του τόσο ο Τάρλατς όσο και ο Πάσπαλι. Το σκορ παρέμεινε 59-45, στους 14 πόντους η διαφορά είδαμε εδώ. Και όλα αυτά βέβαια αυτή. Γιατί δεν του έκαναν του Ολυμπιακού το χατήρι χθες το βράδυ. Είχα την ευκαιρία στη Λιμόζο που ήμουν να δω το μάτς, τις ορτές με την Estudiantes. 71-68 νίκη τις ορτές και είναι χαρακτηριστικό ότι στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα οι Ισπανοί σούταραν 4 φορές για τρίποντο και δεν ευστόχησαν. Και έχασαν με 71-68, έτσι. Λοιπόν, ο Χάρνης τώρα με τον Τζόνσον για να υποπέσει αυτή τη φορά σε φάουλ ο Walter Berry και είναι το τέταρτό του. Απομένουν 7 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει ο Γιάννης Ιωαννίδης και πράγματι περνάει τον Μπάμπη Παπαδάκη, έναν πολύ καλό αμυντικό. Ο Μπέρι που σημειωτέων είναι αναμφισβήτητα ο MVP, ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού με 19 πόντους και εκπληκτική στατιστική, 8-13 δίποντα. 3-3 βολές, 12 rebound και βέβαια... Ένα εδώ ο Τζόνσον που άρχισε να σκοράρει όταν ήταν γραφτό, η γάτα χορεύουν τα ποντίκια. Για να δούμε όμως πόσο θα μπορέσει να απειλήσει τον Ολυμπιακό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 12 πόντους μπροστά με 59-47. Ο Λιμιάτης που πήρε τη θέση του Τόμιτς. Τάρλατς. Λιμιάτης για τον Σιγάλα. Ο Πάσπαλιε double team από τον Μπρόκχοφ. Ο Πάσπαλιε πάρα πολύ καλό το επιθετικό rebound Παπαδάκη και το καλάθι που πέτυχε. Και πάλι στους 14 πόντους ο Ολυμπιακός μπροστά. Τζόνσον κλέβει προς στιγμήν ο Πάσπαλιε. Η μπάλα όμως εκτός αγωνιστικού χώρου. Ζητάει ο Πάσπαλιε την μπάλα στην κατοχή του Ολυμπιακού. Ο Λέιμαν όμως δίνει οπωσδήποτε στην Leverkusen. Κοχ, ο Λιμιάτης πολύ δυνατά επάνω του. Χάρνης που σουτάρει από πολύ μακριά για 3 πόντους. Και πρέπει να έχει γίνει επιθετικό φάουλο από τον Τζόνσον. Έχει γίνει επιθετικό φάουλο από τον Τζόνσον. Όπως φυρίζει ο Σούντεκ, ο Σλοβάκος διαιτητής. Εδώ είναι το σουτ του Χάρνης και ο Τζόνσον προσπαθώντας να περάσει σπρώχνει τον Μπάμπη Παπαδάκη με το δεξί του χέρι και υπέπεσε βέβαια σε ένα επιθετικό φάουλ. Παπαδάκης που προηγουμένως, αν δεν κάνω λάθος, Λουκά, σημείωσε το πρώτο του καλάθι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν έχει βέβαια μεγάλη συμμετοχή, άλλωστε ούτε και στο πρωτάθλημα παίζει πολύ. Αλλά είναι σημαντικό το γεγονός ότι μετέχει και αυτό στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να ανακάμψει σήμερα. Εδώ όμως παρακολουθήσαμε ένα λάθος του Λιμιάτη, μια λάθος πάσα. Και σταμάτησε έτσι η επίθεση αυτή των παικτών της Leverkusen. Προσπάθησαν να ευνηδιάσουν με το φάουλ που έκανε ο Παπαδάκης και που είναι το δεύτερο. Στη θέση βέβαια του Λιμιάτη, μετά το λάθος που έκανε ο Μίλαν Τόμιτς. Γρήγορα ο Γιάννης Ιωαννίδης τον αντικατέστησε.
Δεν έχει βέβαια και την πολυτέλεια ένας προπονητής να επιτρέψει στους παίκτες του ορισμένα λάθη, όσο βέβαια και αν αυτό κοστίζει ψυχολογικά στον Μιμιάτη, ο οποίος είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού με σκυμμένο το κεφάλι. 61-48 και τώρα 61-49 με τις βολές του Κοχ. Ζον πρες οι παίκτες της Λεβερκούζεν, η μπάλα πέρασε στο Σιγάλα, πέφτουν δύο παίκτες επάνω του για παγίδα, περνάει όμως τον Τόμιτς η μπάλα από τον Παπαδάκη στον Σιγάλα, παραλίγο λάθος. Ο Σιγάλας προσπάθησε, αλλά από τον Μπρόκχοφ που πήρε το rebound την μπάλα στον Κοχ, και ο οποίος πέφτει έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Άφησε την μπάλα όμως να κυλήσει για να μην πέσει με την μπάλα στα χέρια ο Κοχ, μια και την είχε ακουμπήσει ο Σιγάλας. Πλάγια λοιπόν για την ομάδα της Λεβερκούζεν. 6 και 12, 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. 61-49 στους 12 πόντους η διαφορά του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν. Από τον Χάρνη στον Κοχ και τώρα στον Μέγερ και φάουλ του Παπαδάκη. Είναι τρίτο φάουλ του Παπαδάκη. Εδώ ο Σλοβάκος Σούντεκ. Και οι δύο ομάδες έχουν 8 και 6 φάουλ. 6 λεπτά λοιπόν, σκορ 61-49 και ένα νέο time out αυτή τη φορά από τον Γιάννη Ιωαννίδη. Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, ημέρα κυπέλλου. Παναθηναϊκός Ηρακλής συναντώνται στις 6 το απόγευμα στο Μαρούσι και οι κάμερες της ΕΤΕΝΑ θα είναι εκεί. Οι πράσινοι έχουν υποθήκη το 2-0 του Καφτατζόγλου. Η Θεσσαλονίκης το καλό όνομα στον θεσμό και την προσήλωση στο ΕΦ αγωνίζεστε. Παναθηναϊκός Ηρακλής στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης. Η απευθείας τηλεοπτική μετάδοση του πρώτου καναλιού από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Γιάννης Ιωαννίδης με τους παίκτες του. Υπολείπονται 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Εδώ ο Κώστας Δρίγας και ο Μάξης Καταφάδος, μια παλιά δόξα του Ολυμπιακού και της εθνικής μας ομάδας. Και φάουλ αυτή τη φορά από τον Μέγερ, τον Σβεν Μέγερ, που έχει σκοράρει μόνο από την γραμμή των φάουλ με 2 στις 3 βολές. Είναι εύστοχος και σημειώνει τον τρίτο του πόντο. Μειώνει τη διαφορά στους 11, 61-50. Αν μπορούσαμε να ξαναδούμε το πλάνο του Κάναρ Τζόνσον στον πάγκο, θα βλέπαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης Δατσόπουλος μπορεί να μας ξαναδείξει τον Αμερικανό, ή τουλάχιστον τώρα που μπαίνει. Υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο βέβαια, είναι κουτσομπολιό, δεν έχει σχέση με τον αγωνιστικό τομέα προφανώς, γιατί και ο Κάναρ Τζόνσον είναι προληπτικός όπως οι περισσότεροι αθλητές, φοράει μια μαύρη και μια άσπρη κάλτσα. Να λοιπόν η παρατηρητικότητα του Βασίλη Σκουντή. Και να, εδώ φαίνεται κατά. Ναι. Και άλλο ένα παράδειγμα της προληπτικότητας που έχουν παίκτες, προπονητές. Να, εδώ φαίνεται καθαρά η μία μαύρη και η μία άσπρη κάλτσα. Ενώ ο Dragan Tarlats πάλι καλά, Λουκά που δεν φορά και τα παπούτσια τα ανάποδα. Ο Tarlats είναι εύστοχος. Η διαφορά και πάλι πήγε στους 12 πόντους. Στους 11 πόντους, συγγνώμη, 62-51. Και τώρα 63-51. Ενώ υπολείπονται 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Στους 12 πόντους η διαφορά. Από τον Κοχ στον Μπρόκχοφ για τον Τζόνσον και πάλι επάνω του ο Μπέρι. Μπρόκχοφ που προσποιείται, έρχεται να πάρει το επιθετικό ο Τζόνσον. Ο Χάρνης σουτάρει για 3 πόντους. Πετάγεται ο Κοχ, φτάνει στην μπάλα. Είναι τυχεροί οι παίκτες της Λεβερκούζεν. Ο Μπρόκχοφ κέρδισε την μπάλα, αστόχησε όπως θα στοχεί και ο Τζόνσον. Για να δούμε ποιος έκανε το φάουλ, ο Γιώργος Σιγάλας. Πάντως 4 συνεχόμενα επιθετικά rebound δεν είναι καλό προμήνυμα για τον Ολυμπιακό. Δείχνουν το πόσο είναι αποφασισμένοι οι Γερμανοί στον χρόνο που υπολείπεται να προσπαθήσουν να χτυπήσουν τον αγώνα.
63-51. Και χωρίς να γίνω μάντζ κακών, απλώς έναν παραλληλισμό θα κάνουμε. Ας μην ξεχνάμε πώς έχασε και γιατί έχασε ο ΠΑΟΚ χθες τη Λιμός. Από τα 14 επιθετικά rebound των Γάλλων, έναντι των 6 μόνων δικών του. Ο Τζόνσον βρίσκει τον τρόπο τώρα να σκοράρει από την γραμμή των φάουλ. Και πάλι ο Γιάννης Ντατσόπουλος, ο τηλεσκηνοθέτης μας, μας έδειξε τις κάλτσες. Τη μία μαύρη και τη μία άσπρη κάλτσα του Τζόνσον, που ο οποίος με τις δύο αυτές βολές έφτασε στους 15 πόντους, μείωσε τη διαφορά στους 10. Το Ζον Πρες δεν απέδωσε. Ο Χάρνης υπέπεσε σε φάουλ επί του Τόμιτς. Και τώρα ο playmaker του Ολυμπιακού θα εκτελέσει μία συν μία βολές. Είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο του αγώνα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δείξει όλη την ωριμότητα για λύσεις σωστές. Χρόνος υπολείπεται αρκετός και για τις δύο ομάδες. Ο Τόμιτς είναι αρκετά ψύχρεμος για να ευστοχήσει σε αυτή τη βολή. Επειδή προηγουμένως λέγαμε για τον Μπέρι ότι είναι ίσως ο MVP του αγώνα, θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού που αθόρυβα του έδωσαν την όθηση. Ο ένας είναι ο Τόμιτς που τον βλέπουμε τώρα να εκτελεί τις βολές και ο άλλος είναι ο Σιγάλας, γιατί δεν είναι μόνο ο Μπέρι που έχει εξαφανίσει τον Κάνορ Τζόνσον, είναι και ο Σιγάλας που δεν έχει αφήσει τον Χάρνις να πάρει ανάσα και τον αδικήσαμε προηγουμένως στην μεμονωμένη αναφορά προσώπου που κάναμε. Ο Χάρνις λοιπόν πάντα με αντίπαλο το Σιγάλα και λάθος πάσα. Από τον Τόμιτς η μπάλα στον Πάσπαλη. Καλάθι του Πάσπαλη και η διαφορά στους 13 πόντους, 66-53. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Η κατάληξη προηγουμένως, είδαμε σε επανάληψη, η κατάληξη του σουτ του Πάσπαλη. Τελείωσε άστοχο το σουτ του Μπρόκχοφ και η μπάλα από τα χέρια του Κοχ εκτός αγωνιστικού χώρου. Τον βλέπουμε εδώ, απογοητευμένο θα λέγαμε. Ήρθε όμως να πάρει τη θέση του στο Ζον Πρες που προσπαθούν οι παίκτες της Λεβερκούζεν. Η μπάλα όμως πέρασε εύκολα στον Πάσπαλη που βγάζει για τον Σιγάλα. Πιέζεται αυτός από τον Μπρόκχοφ, αφήνει για τον Τόμιτς, ο οποίος δείχνει ότι θα πρέπει να γυρίσει η μπάλα και να εκδηλωθεί η επίθεση όσο το δυνατόν πιο αργά. Ο Μπέρι πήρε το φάουλ από τον Τζόνσον, ο οποίος δεν έχει πολλά φάουλ, είναι το τρίτο του φάουλ. Να εδώ, σε επανάληψη, το φάουλ που έκανε ο Τζόνσον επάνω στον Μπέρι. Θα πρέπει να τονιστεί ότι όσο σε πιο αργές επιθέσεις μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός, τόσο θα εξαντλείται, εντός εισαγωγικών, η δυνατότητα άμυνας της Leverkusen, μια και τα ποσοστά στις επιθέσεις μιας ομάδας είναι υψηλά όταν ευνηδιάζει, δηλαδή όταν πάει γρήγορα στον ευνηδιασμό, ενώ εδώ είδαμε ένα καλάθι του Κοχ, ή όταν πάει πολύ αργά στο καλάθι μετά από τα 25 δευτερόλεπτα, όταν έχει κουραστεί αντίπαλη άμυνα. 66-55. Πάντως η Leverkusen θα έχει να το θυμάται για την πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτή η ομάδα έχει μέσο όρο σταθερά. Ο μέσος όρος της είναι ακριβώς 81 πόντοι στα μάτια του κυπέλλου πρωταθλητριών και δύο φορές απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού τα βρήκε σκούρα στο Leverkusen. Το κανονικό μάτς είχε τελειώσει 54-54 και σήμερα μένουν κάτι λιγότερο από 4 λεπτά και η Leverkusen έχει φτάσει έως τους 55 πόντους και δεν νομίζω ότι μπορεί να σημειώσει 25 στα τελευταία 4 λεπτά. Για να φτάσει στο μέσο όρο της. Ο Τόμιτς λοιπόν σε μία συν μία βολές. Είναι εύστοχος. Φτάνει στους 14 πόντους με 4 στις 6 ελεύθερες βολές, 2 στα 4 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Πολύ καλά τα στατιστικά του Μίλαν Τόμιτς. 67-55 το σκορ. Ο Τόμιτς που ίσως Λουκά θα θέλει να εξηλαιωθεί και για το μοιραίο λάθος που είχε κάνει στα 17 δευτερόλεπτα του πρώτου αγώνα. Ένα λάθος που ανάγκασε τον Ολυμπιακό να πάει στην παράταση και να χάσει εκεί. Ο Τζόνσον αναγκάζεται να στάρει από πολύ μακριά. Και ο Τόμιτς πήρε το αμυντικό rebound γρήγορα στον Πάσπαλε. Να εδώ ο έμπειρος Ζάρκο που δίνει το παράδειγμα για τις αργές επιθέσεις, οι οποίες θα τονίσω και πάλι, όσο πιο αργά γίνουν τόσο πιο πολύ θα έχει κουραστεί η αντίπαλη άμυνα. Αλλά βέβαια θα έχει περάσει και ο χρόνος που είναι τόσο πολύτιμος για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από τον Τόμιτς προς τον Πάσπαλη, η πάσα έκλεψε ο Χάρνης, ο Κοχ στον ευνηδιασμό,
να είναι λάθος του νεαρού Τόμιτς, που στήχησε βέβαια δύο πόντους, 67-57. Και πάλι αργά ο Πάσπαλιε αλλάζει την μπάλα με Τόμιτς και Σιγάλα, και φάουλ του Μπρόκχοφ, το τέταρτο φάουλ ή το πέμπτο, το πέμπτο φάουλ του Μπρόκχοφ. Και στον αγώνα ο Βούτσερερ, ο Ντένις Βούτσερερ, 20 χρόνων, 1,95, που μπαίνει για πρώτη φορά στην πεντάδα της Λεβερκούζεν. Καλείται τώρα ο Γιώργος Σιγάλας να είναι ψύχρεμος από την γραμμή των φάουλ και να παρουσιάσει τα ψυχικά του προσόντα, μια και οι ελεύθερες βολές αναδεικνύουν τις μεγάλες προσωπικότητες. Είναι εύστοχος, 68-57. Άστοχος όμως τη δεύτερη βολή. Έπεσε ο Βέλπε πατώντας σε κάποιο πόδι. Θα λέγαμε ότι ήταν μια προσπάθεια αυτοθυσίας. Προσπάθησε να φτάσει στην μπάλα, την έφτασε, την έσπρωξε, αλλά αυτή κατευθύνθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε επανάληψη προσπάθεια του Βέλπε. Έτσι έχουμε μια νέα επίθεση από πλευράς Ολυμπιακού. 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, 11 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός με 68-57. Να λοιπόν που άρχισε ο χορός των φάουλ για μία συν μία βολές, και ο Τζόνσον στα 4 φάουλ. Με την ευκαιρία και ενώ 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο Ολυμπιακός προηγείται με 68-57 και ο Μπέρι έχει την ευκαιρία να αυξήσει παραπάνω τη διαφορά, όπως και το κάνει. Αξίζει να επισημάνουμε κάτι που ίσως γράφει το σενάριο αυτού του κυπέλλου των αθλητριών, Λουκά, και που εσύ και με την ιδιότητα του προπονητή σου μπορεί να δώσει μια εξήγηση. Από τα 52 μάτς που έχουν γίνει ως τώρα και τα 104 σκορ που έχουν προκύψει, μόνο 6 φορές μια ομάδα κατάφερε να περάσει 100 πόντους. Ένα κύπελο που παραδοσιακά, λόγω ομάδων με μεγάλη επιθετική ικανότητα τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ συχνά τις λεγόμενες κατοστάρες. Ίσως λοιπόν η άμυνα είναι πλέον το κυρίαρχο στοιχείο. Προς εκεί προσανατολίζονται όλοι οι προπονητές με αμυντικογενείς ομάδες, και άλλωστε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, οι δύο εκπρόσωποι μας σε αυτό το κύπελο, είναι ομάδες που κάνουν αυτό το πράγμα. Εδώ ο Γιώργος Σιγάλας που κατευθύνεται στον πάγκο της ομάδας του Μπελιάκη, έκανε μια και επέβαιση στο πέμπτο φάουλ. Και οπωσδήποτε πιστεύω ότι θα ξέρουν όλοι οι Έλληνες τηλεθεατές από τις συνεχείς μεταδόσεις της ΕΤΕΝΑ των αγώνων του μπάσκετ, ότι εκείνο που δίνει την νίκη σε μια ομάδα είναι η άμυνα, ενώ η επίθεση φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς που λένε οι Αμερικανοί. Μα να πάρουμε παράδειγμα τι έγινε χθες και σήμερα. ΠΑΟΚ Λιμός ΠΑΟΚ 60-58. Ορτέζες του Ντιάννες 71-68. Εδώ 2,5 λεπτά πριν από το τέλος ο Ολυμπιακός προηγείται με 70-59. Δηλαδή πλέον τα σκορ είναι πάρα πολύ μικρά. Γυρίσαμε σε σκορ περασμένων δεκαετιών. 2,5 λεπτά λοιπόν πριν από το τέλος ο Ολυμπιακός προηγείται με 11 πόντους, και βέβαια η Leverkusen μετέρχεται το όπλο των φάουλ όταν η μπάλα δεν είναι σε προσπάθεια για σούτ από τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας για να κερδίσουν τον χρόνο. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει να εφησυχάσει, διότι βεβαίως θέλει να καλύψει τη διαφορά των 3 πόντων με την οποία είχε χάσει το Leverkusen, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά τόσο καλύτερα, γιατί δεν αποκλείεται έτσι όπως εξελίσσεται αυτός ο όμιλος να έχουμε ισοβαθμία περισσότερων από τις δύο ομάδες. Ο Λιμιάτης έχασε την ευκαιρία να σκοράρει, αλλά ο Μπέρι έδιωξε μακριά και έχει αρχίσει το παιχνίδι των 4 γωνιών, με τον Ολυμπιακό να ροκανίζει τον χρόνο. Ήδη μπαίνουμε στα τελευταία 2 λεπτά, από τον Πάσπαλιε στον Λιμιάτη, αυτός στον Μπέρι που σουτάρει ακριβώς από το έξω στον 6-25. Είναι σουτ 2 πόντων, 72-59, στους 13 πόντους η διαφορά. Και 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα, ο Τάρλατς εντυπωσιακά στο αμυντικό rebound μετά το άστοχο σουτ του Κοχ. Λιμιάτης, Τόμιτς, δύο χειριστές της μπάλας από τον Γιάννη Ιωαννίδη για να ανταπεξέλθει στο πρεσάρισμα που κάνει στους παίκτες του Ολυμπιακού η Leverkusen. Λάθος του Μπέρι, και οι καλύτεροι παίκτες κάνουν λάθη, και εκμεταλλεύτηκε το λάθος αυτό ο Κοχ. Μείωση στους 11 πόντους, 72-61, και φάουλ του Βούτσερερ επάνω στον Πάσπαλιε. Να δούμε λοιπόν ο Ζάρκο Πάσπαλιε, που έχει σήμερα 1 στις 3 βολές από τη γραμμή των φάουλ. Να, εδώ το φάουλ του Βούτσερερ. Υπολείπονται 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε
είναι πάρα πολύ κοντά, όχι μόνο στη νίκη αλλά και στην διατήρηση της διαφοράς και πάνω από τους 3 πόντους που χρειάζεται. Ο Ολυμπιακός που εκτός από την πολύ καλή αμυνά του φρόντισε πολύ γρήγορα να βελτιώσει και τα ποσοστά του. Ήδη έχει ποσοστό 50% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα, 3-9 προσπάθειες. Αξιοσημείωτο όμως είναι το ποσοστό στα τρίποντα της Λεβερκούζεν. Αν θυμάμαι καλά, η Λεβερκούζεν ξεκίνησε με 3 στα 3 τρίποντα. 3 στα 3 και τώρα έχει 3 στα 16. Έχει δίκιο στη Βιατζόγλου που έχει πει ότι το τρίποντο είναι η ευλογία αλλά και η κατάρα, του, κατάρα μπάσκετ. Του μπάσκετ. Καλή του ώρα βέβαια το στη Βιατζόγλου που μάλλον από το σπίτι θα βλέπει το μάτς πια. Άλλο ένα άστοχο τρίποντο, δυνατά στο rebound το Χάρνης, αλλά εκπληκτικό το κόψιμο του Μπέρι. Ο Τάρλας κατσεβάζει την μπάλα με την δεξιοτεχνία ενός playmaker. Το follow του Μπέρι μετά το άστοχο σουτ του Τάρλατς και στους 15 πόντους η διαφορά. Για λοιπόν μια αγχώδης εμφάνιση στο πρώτο μέρος που έρχεται να γίνει, θα λέγαμε, ένας τρίαμβος του Ολυμπιακού. 50 δευτερόλεπτα, άλλο ένα άστοχο σουτ από τον Κοχ και ο Μπέρι επίδειξη τρίπλας για να δώσει στον Ζάρκο Πάσπαλιε και αυτός να αφήσει για τον Τόμιτς. Απογοητευμένοι οπωσδήποτε οι παίκτες της Λεβερκούζεν. Πάσπαλιε και φάουλ του Κοχ επάνω στο Λιμιάτη, μια και οπωσδήποτε ίσως να συνειδητοποιήσω ότι ο Λιμιάτης έχασε προηγουμένως την ελεύθερη βολή που σούταρε. Έτσι λοιπόν ο μαραθώνιος των δυσκόλων αναμετρήσεων του Ολυμπιακού που είναι, όπως είπαμε, ο σημερινός αγώνας. Την Κυριακή αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε ένα σπουδαίας σημασίας μάτς. Στη συνέχεια παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Πανιόνιο για να τελειώσει ο μαραθώνιος αυτός. Εδώ ο Γιάννης Ιωαννίδης, οπωσδήποτε ευχαριστημένος από την τελική έκβαση του αγώνα, για να κλείσει αυτός ο μαραθώνιος με την Ορτέζ που θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία ο Ολυμπιακός. Ο Βέλπ στο αμυντικό rebound μετά το άστοχο δεύτερο σουτ του Λιμιάτη. 20 δευτερόλεπτα, 77-61. Βλέπουμε στις οθόνες μας το σκορ. Ο Τζόνσον δεν καταβάλει καν προσπάθεια για να έχει συμμετοχή σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της ομάδας του, που τελείωσε με τον Κόχ να σημειώνει 2 πόντους, 3 δευτερόλεπτα 2 και ο Λιμιάτης ακριβώς με τη λήξη κάνει το τελικό 79-63. 16 πόντους λοιπόν, βλέπουμε στις οθόνες μας το σκορ, στους 16 πόντους λοιπόν η διαφορά που πήρε ο Ολυμπιακός από την αντίπαλό του Λεβερκούζεν για να πάρει μια ανάσα και να έχει αρκετές ελπίδες για την παραπέρα πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.